κεφάλι η χώρα αυτή. Εσείς, κυρία Λιβανός, που έχετε εκατοντάδες εκπομπές, που είστε μια πολύ έμπειρη παρουσιάστρια και γνωρίζετε πάρα πολλά πράγματα και με πολλή επιτυχία έχετε βγάλει τόσες πολλές εκατοντάδες εκπομπές μέχρι σήμερα. Είχατε ακούσει για τη συνθήκη κούπελ? Όχι. Γιατί να μην έχετε ακούσει? Υπάρχει κάτι σημαντικότερο σε συνθήκη για αυτή τη χώρα από αυτό? Γιατί μας το κρύβαν τόσα χρόνια? Αποσιωπείτε στο προσέξτε, σκόπιμα, βέβαια σκόπιμα, αλλά ποιοι μας το κρύβαν? Εδώ μιλάμε για μια συνωμοσία πολύ μεγάλου πλάτους, διότι ούτε το περίφημο κουκουέ που εμφανίζεται να αγωνίζεται κτλ. Μας έχει πει ότι ο Μάρξ ήταν συγγενής με την οικογένεια Ρότσιλ ή Ροκφέλερ, δεν θυμάμαι αν υψός ήταν κτλ. Το κουκουέ που λέει ότι δεν φταίνει οι τράπεζες, φταίνει οι κεφαλαιούχοι, το κεφάλαιο, λες και οι τράπεζες δεν είναι ήδη τοπογλύφοι μέσα, οι ιδιοκτήτες. Λοιπόν, το κουκουέ το οποίο πρέπει τουλάχιστον αυτό να μιλήσει για τη συνθήκη κούπελ, γιατί είναι μεταξύ Έλληνων και Αμερικάνων κτλ. Γιατί λοιπόν δεν μίλησε τόσα χρόνια, μπαίνει το ερώτημα, εφόσον ήταν μια διεθνής πασίγνωστη συνθήκη. Και να σας πω και το άλλο. Έχουμε εδώ πέρα. Το πριν μου πείτε το άλλο. Yeah. Το κουκουέ για ποιο λόγο, κατά την άποψή σας, δεν αναφέρεται στη συνθήκη? Γιατί συμμετέχει στο παιχνίδι, συμμετέχει στα σχέδια. Διότι αν δεν συμμετείχε. Κοιτάξτε, εγώ έχω μιλήσει δύο φορές. Έχω μιλήσει δύο φορές δημόσια με την κυρία Παπαρίγα. Της έχω πει, κυρία Παπαρίγα, έχουμε κάνει τις καταγγελίες αυτές για την αρχαιοκαπηλεία. 50 δισεκατομμύρια έχει απολέσει η χώρα κτλ. Γιατί δεν συμμετέχετε στον αγώνα μας? Εφόσον χτυπάμε ένα διεθνές κεφάλαιο το οποίο παρανομεί, το οποίο εμπορεύεται τις ελληνικές αρχαιότητες κτλ. Απάντησή της, έχετε κάνει ένα δέντρο στο δάσος. Αλλά η κατάσταση είναι χαμένη, λέει, κουράζεστε χωρίς λόγο. Είναι χαμένη η κατάσταση, έχετε κάνει ένα δέντρο στο δάσος. Όταν λέει δηλαδή η κυρία Παπαρίγα ότι η κατάσταση είναι χαμένη, εσείς τι εννοείτε ότι υπονοεί? Ότι γνωρίζει περισσότερα από μένα και ότι ξέρει ότι όλο το παιχνίδι είναι στημένο. Τότε ο ρόλος του κουκουέ ποιος είναι? Να συμμετέχει στο στημένο παιχνίδι παριστάνοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό είναι ευθεία κατηγορία που λέτε. Ναι, γιατί δεν είπα κατηγορία για το λαό πριν, το οποίο εξαπατά τον ελληνικό λαό λέγοντας ότι ψηφίσαμε το μνημόνιο γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση. Ορίστε, σας εξήγησα με κάθε λεπτομέρεια τη λύση μεταξά Αργεντινής. Μεταξά Ουρουγουάη. Ξέρετε κάτι, επειδή δεν την κάνω να είμαι οικονομολόγος και επειδή ίσως θα έπρεπε βεβαίως να αντικρούσει αυτό το οποίο μας λέτε απόψε κάποιος οικονομολόγος, υποπτεύομαι ότι αν το ακούει κάποιος οικονομολόγος αυτή τη στιγμή, ίσως θα είχε κάποια επιχειρήματα και, για να πει ότι. Γιατί η κυβέρνηση έχει τους συμβουλάτορες της, έτσι. Να πει λοιπόν ο οικονομολόγος, οι οικονομολόγοι, οι ειδικοί, ότι ξέρετε κάτι, κύριε, αυτή η λύση του τότε μεταξά και των τότε καταστάσεων που αντιμετώπιζε η χώρα μας ήταν η ενδεδειγμένη εκείνες τις εποχές. Αλλά στην σύγχρονη εποχή κάτι τέτοιο είναι ανεφάρμοστο. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να έχει έδαφος κάτι τέτοιο? Έχει γίνει ένα τέτοιο διάλογος με τον κύριο Δημήτρη Αντωνίου που έκανε την μήνυση για την υποψία εσχάτης προδοσίας ανάμεσα στον κύριο Αντωνίου και αυτούς οι οποίοι ήταν αντίθετοι με την ενέργεια που έκανε, τη δράση αυτή. Λοιπόν, έχει γίνει αυτή η συζήτηση, αυτός υποστήριξε εκεί και στα χέρια του τα έγραφα. Πετε μου κάτι, ποιοι ήταν οι αντίθετοι, εννοείται? Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι ο κύριος Δημήτρης Αντωνίου κάνει κάτι το οποίο δεν θα φέρει αποτέλεσμα, κάτι που δεν θα τον οδηγήσει πουθενά. Αυτό νομίζω ότι είναι προσωπικό του δικαίωμα, το αν θα τον οδηγήσει πουθενά ή όχι. Εκείνοι γιατί αντιδρούν οι κάποιοι, όπως λέτε. Κοιτάξτε, σε όλες τις θέσεις υπάρχουν οι αντιθέσεις. Εγώ όμως εδώ δεν ήθελα να σας εκφράσω απόψη που σας είπα. Εγώ ήθελα να σας δώσω πληροφορίες που βλέπω, είναι φανερό ότι δεν τις γνωρίζετε, ενώ επειδή είστε μια κορυφαία παρουσιάστρια πολλών τέτοιων πολιτικών και λοιπόν κοινωνικών και τα λοιπά θεμάτων, θα έπρεπε να τις γνωρίζετε. Άρα κάποιος τις αποκρύπτει και να σας πω και το άλλο. Μα δεν είναι ότι τις γνωρίζω μόνο εγώ, νομίζω ότι δεν είναι κοινώς γνωστές αυτά. Μα δεν είναι, γιατί κάποιοι τις κρύβουν, γιατί το παιχνίδι τέτοιο παίζεται. Υπονοείται κάτι πολύ σοβαρό στην απόψινη εκπομπή. Ότι παίζονται παιχνίδια, μας λέτε απερίφραστα ότι μιλάμε περί συνωμοσίας η οποία στόχο έχει την κατάρρευση της Ελλάδος και δεν είναι κάτι πρωτότυπο που λέμε αυτή τη στιγμή. Την αποσταθεροποίηση. Την αποσταθεροποίηση, αλλά λέω κατάρρευση, διότι μας μιλήσατε προηγουμένως για κάποιο ελληνικό Hollywood, το οποίο πάλι ενώ έφτασε στο παρά ένα λεπτό να ψηφιστεί μια ας πούμε διαδικασία τέτοια που θα μπορούσε να το διευκολύνει να γίνει, δεν έγινε. Άρα, ό,τι πάει να σώσει την Ελλάδα, μας λέτε ότι βάσει στοιχείων γκρεμίζεται. Θα σας πω μια άλλη περίπτωση που έχετε προσωπική εμπειρία. Ναι. Όπως ξέρετε, ηγούμε μια ομάδα 81 εφευρετών. Μάλιστα, πρόσφατα έγινε και η πρώτη έκθεση παγκόσμια ή συνέδριο, αν θέλετε, στο Περιστέρι, έκθεση εφευρετών και διαφόρων ευρυσιτεχνών. Είχαμε κάνει σχετική εκπομπή. Έκανε, προσθέθηκαν εφευρέτες. Ναι. Κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Στην εκπομπή που κάναμε μαζί, είχαμε μιλήσει για μια εφεύρεση ενός παλμικού κινητήρα εθερικού κενού, η οποία χαρακτηρίζεται από όλους ως εκπληκτική εφεύρεση, με 2.500 εφαρμογές κτλ. Εμείς
έχοντας αποταθεί σε πολιτικούς, δεχτήκαμε την άποψή τους ότι θα προωθήσουν το θέμα στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, γιατί μας είπαν και αυτοί ότι πραγματικά πρόκειται για μια εκπληκτική εφεύρεση, η οποία θα ανατρέψει τα δεδομένα στην ενέργεια κτλ. Να υποθέσω ότι δεν έγινε τίποτα. Όχι μόνο δεν έγινε τίποτα, αλλά διαπιστώσαμε ότι μας κοροϊδεύουν, διότι τους στέλναμε τα DVD με την περιγραφή της εφεύρεσης για να τα προωθήσουν στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας. Ναι. Έχουν περάσει από τότε, αν θυμάμαι καλά, 6-8 μήνες. Ναι. Και διαπιστώσαμε ότι μας κοροϊδεύουν από το εξής, ότι το πρώτο DVD λέει ήταν χαλασμένο και δεν έπαιζε. Α. Το δεύτερο DVD δεν το έλαβαν λέει, ναι. Το τρίτο DVD όμως εμείς το στείλαμε με άνθρωπο που δουλεύει μέσα στη Βουλή, το έβαλε προσωπικά ο ίδιος στα γραφεία των ανθρώπων που πρέπει να το πάει και όταν μας είπαν ότι δεν λάβαμε τίποτα, καταλάβαμε ότι δεν θέλουν να προωθήσουν την σημαντικότερη εφεύρεση που έχει γίνει στον ελλαδικό χώρο τουλάχιστον τα τελευταία 30-40 χρόνια. Κύριε Παλμό, γιατί, τι ενοχλεί η εφεύρεση αυτή. Η εφεύρεση αυτή, εάν μείνει στην Ελλάδα και δεν την πάρουν οι Αμερικάνοι ή κάποιοι άλλοι, θα ανατρέψει την οικονομία της χώρας, έχει 2.500 εφαρμογές. Όταν δεν θα ανατρέψει την οικονομία, μάλλον θα βοηθήσει την οικονομία. Κοιτάξτε, όταν αλλάζει το μοτέρ και βάζει τον παραγωγικό κινητήρα θερικού καινού και το αυτοκίνητό σου πηγαίνει 70 φορές Αθήνα Αλεξανδρούπολη χωρίς καύσιμα, όταν το υποβρύχιό σου κινείται 10 χρόνια χωρίς καύσιμα, όταν το αεροπλάνο σου κινείται 10 χρόνια χωρίς καύσιμα, όταν η θέρμανση στην πολυκατοικία σου λειτουργεί 10 χρόνια χωρίς καύσιμα. Αυτό με αποδείξεις, δηλαδή το βλέπουν. Μα το κάναμε στην εκπομπή σας και είδατε σε ντοκιμαντέρ. Αυτό λέω με αποδείξεις, δηλαδή δεν υπήρχε αμφιβολία ότι. Μα δεν υπάρχει αμφιβολία ούτε από αυτούς που είναι στην Επιτροπή Έρευνας της Βουλής. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να το περάσουν. Για παράδειγμα, πώς θα περάσουν κάτι τέτοιο. Μιλάμε ότι φύγονται τεράστια συμφέροντα. Μα φυσικά φύγονται, μα γι' αυτό μας κορδεύουν κιόλας. Γι' αυτό μας λένε ότι είναι χαλασμένο το DVD ή δεν το λάβαμε κτλ. Διότι φύγονται τεράστια συμφέροντα, το συμφέρον όμως της Ελλάδος. Έχετε σκεφτεί ότι φύγετε η ίδια σας η ύπαρξη, κινδυνεύει η ζωή σας με αυτά που λέτε. Καλά, αυτά είναι άλλη εκπομπή να κάνουμε. Το θέμα είναι εδώ. Αυτό που μας λέτε αυτή τη στιγμή νομίζω είναι εξαιρετικά σοβαρό. Ναι, το θέμα είναι εδώ, κυρία Λιβανός, ότι η Ελλάδα θα σωθεί από την εφεύρεση αυτή, θα σωθεί από το ευρωπαϊκό Hollywood, από αυτές και μόνο τις δύο εφευρέσεις θα σωθεί που έχω προσωπική εμπλοκή, ναι. Από τις δύο ας πούμε δραστηριότητες, ναι, ναι. Ή επενδύσεις αν θέλετε. Λοιπόν, και δεν βρίσκουμε κλεισμένες πόρτες γιατί υπάρχει πρόγραμμα αποσταθεροποίησης, κατάρρευσης οικονομικής, ανεργίας, διάλυσης των πάντων, ώστε να έρθουν οι τοκογλύφοι, οι ξένοι, να αγοράσουν τα πάντα εδώ, να κόψουν τη χώρα σε ό,τι φέτος θέλουν και να ρυθμίσουν τα πράγματα όπως θέλει αυτή και η τσέπη τους. Σαλαμοποίηση λοιπόν της Ελλάδας, σαλαμοποίηση του ελληνικού εδάφους, σαλαμοποίηση της ελληνικής επικράτειας και οτιδήποτε ελληνικού, ούτως ώστε να μην μείνει τίποτα από αυτόν εδώ τον τόπο, αυτόν εδώ τον Άγιο τόπο, όπου κατοίκησαν θεοί. Πλέον δεν κατοικούν θεοί σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι και οι θεοί πλέον δεν θα έχουν δικαίωμα να κατοικήσουν εδώ, με αυτά τα οποία μας λέτε απόψε. Μάλλον θα αηδιάσουν και θα φύγουν. Κάπως έτσι. Ναι. Δηλαδή αηδιάζουν αυτού του είδους οι κινήσεις ακόμα και τους θεούς, αν υπάρχουν και όπου κατοικούν. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Στην υπόθεση της Siemens, ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρξε μια τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης. Βγήκε ο πρόεδρος της Επιστροπής, ο οποίος είναι ο κ. Βαλιράκης, και είπε ότι τα περισσότερα κόμματα, ακόμα και μικρά κόμματα, έπαιρναν λεφτά από τις Siemens. Mm. Πάρα πολλοί βουλευτές, δημοσιογράφοι κτλ. Υπολογίζεται γύρω στα 150-170 άτομα, έπαιρναν λεφτά από τις Siemens. Όλοι φάγανε λοιπόν. Διεπιστώθη ότι ο διευθυντής, ο Γερμανός, ήταν Γερμανός πράκτορ των μυστικών υπηρεσιών, ο ίδιος το υποστήριξε. Άρα τους έχει όλους στο χέρι, δηλαδή όλοι αυτοί που πήραν από τις Siemens. Εάν ο άλλος ήταν πράκτορ των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, μα φυσικά θα έχει κρατήσει κάποια στιγμή και θα τους έχει όλους στο χέρι. Άρα πρέπει η Βουλή αυτή να διαλυθεί, να πάνε όλοι αυτοί οι κύριοι στο σπίτι τους, γιατί τους έχουν στο χέρι κάποιοι, και να έρθουν άλλοι Έλληνες πολιτικοί βουλευτές κτλ. Να κυβερνήσουν, τους οποίους να μην τους έχει κανείς στο χέρι, διότι δεν μπορούμε να ακούμε ψέματα άλλο, ναι. Και ψέματα που θίγουν όχι μόνο τις αξίες της Ελλάδος ή την ίδια τη φήμη της Ελλάδος, αλλά θίγουν και μεγάλες προσωπικότητες. Να μην σας κρύψω ότι πρόσφατα στα περισσότερα κανάλια έπαιξε μία άποψη κάποιων διεθνών ας πούμε ερευνητών, ναι. Ότι ο Νάσης δολοφόνησε τον δεύτερο Κέννεντι. Έπαιξε ισχυρά αυτή η άποψη χωρίς αντίλογο και εγώ επειδή είχα προσωπική επικοινωνία με τον Νάση και έχω on camera σε βίντεο, ναι. Όλα αυτά τα στοιχεία, ναι. Πήρα τα κανάλια αυτά και είπα δεν τρέπεστε να παίζετε τέτοια παραμύθια ότι δήθεν ο Νάσης δολοφόνησε, πλήρωσε δηλαδή κάποιους Παλαιστίνιους λέει, να δολοφονήσουν τον Κέννεντι, τον δεύτερο, για τον Ρόμπερτ, για λόγους που λέει και λοιπά, που δεν στάθουν. Λοιπόν, σας διαβεβαιώ ότι τα κανάλια αυτά τα στημένα κανάλια των ελληνικών ΜΜΕ
Ούτε ένα κανάλι δεν ζήτησε τα στοιχεία μου που τους τα χάριζα, τα βίντεο που έχω στα χέρια μου. Ναι. Να, πω εδώ, γιατί το κοινό δεν το ξέρει. Ναι. Τον Σκορπιό τον πήρε μέσω με τη μεσολάβηση του Γιάννη Γιουργιάννη. Τον Σκορπιό τον πήρε ο Νάσης από συγγενείς μου. Κατάγομαι από την περιοχή του Σκορπιού εκεί τις τηλεγωίδες νήσους. Έκανα διακοπές μικρό στο Σκορπιό μαζί με τα ξαδέρφια μου τα πρώτα. Και τον αγόρασε ο Νάσης το 63 από συγγενείς μου. Μάλιστα. Λοιπόν, κατά συμπέρασμα γνωρίζω πολύ καλά και τον Νάση και το τι έγινε. Η παρουσία του Νάση αναβάθμισε την περιοχή εκεί. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι είναι ένα απίστευτο ψέμα αυτό το οποίο ελέγχθη. Ένα ψέμα το οποίο δυσφημίζει όχι μόνο την οικογένεια Νάση αλλά και την Ελλάδα ολόκληρη, ότι δήθεν ο Νάση ήταν δολοφόνος και μέσω Πανεπιστημίων εκτελεστών κτλ. Εσείς πήρατε και είπατε τα στοιχεία αυτά σε κανάλια. Τα είπα ότι τα έχω και τους τα διαθέτω και κανένα κανάλι δεν δέχτηκε όχι να τα παίξει τα στοιχεία μου, τα οποία είναι τεραστίες αξίες βέβαια, γιατί δεν είναι στοιχεία που τα έχει συγκεντρώσει ο καθένας. Εγώ επειδή ήμουνα στην υπόθεση αυτή από μικρός, γιατί εγώ έκανα διακοπές στο Σκορπιό το 62, έτσι ήμουν παιδί. Λοιπόν, όχι μόνο δεν ζήτησαν τα στοιχεία, αλλά ότι πέραν τη γνώμη μου θέλησαν να βγάλουν στον αέρα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το και έχει μείνει λοιπόν. Η δυσφήμιση έχει μείνει αυτό το, αυτή η σπήλωση του ονόματος του Ωνάση και είναι εντυπωσιακό πως και το Ίδρυμα Ωνάση δεν παρενέβη ή δεν ζήτησε στοιχεία από μένα ή κάποιον άλλον. Θα έπρεπε λοιπόν, να έχει δείξει μια ευθυξία εννοείται. Βεβαίως. Και να σας πω κι άλλο ένα αποδεικτικό στοιχείο. Έκανα μια προσπάθεια την τελευταία δεκαετία για εξαγωγή ελληνικών μαρμάρων στην Κίνα. Να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει, γιατί δυστυχώς δεν είμαστε ενημερωμένοι. Είναι διεθνώς ανεγνωρισμένο ότι τα ελληνικά μάρμαρα λόγω της υψηλής σκληρότητας, μικρής διαπερατότητας από νερό κτλ. Κτλ. Είναι τα καλύτερα μάρμαρα του κόσμου. Ναι. Και είναι μάρμαρο. Είναι μαρμαρίτης. Δεν είναι κάτι άλλο που μοιάζει με μάρμαρο όπως πουλάνε άλλες χώρες. Ναι. Πρώτα λοιπόν τα ελληνικά, δεύτερα τα ιταλικά. Να πω λοιπόν ότι έκανα μια προσπάθεια εξαγωγής μαρμάρων κυρίως στην Κίνα, του κόκκινου μαρμάρου, του Σεγκολέν, αυτό που φτιάξαν τα άκτορα των Βυσαντιών. Και η προσπάθειά μου αυτή έγινε πασίγνωστη, έπαιξαν τηλεοράσεις σε όλο τον κόσμο αυτό το θέμα, δηλαδή το ενδιαφέρον των Κινέζων για το κόκκινο μάρμαρο. Ήρθε και εδώ, ήρθαν κάποια κυβερνητικά στελέχη της Κίνας και μιλήσανε για το θέμα το μαρμάρο. Και πού κατέληξε? Αυτό που καταλήξαμε είναι ότι εμείς που ξεκινήσαμε την προσπάθεια 10 χρόνια, που έχουμε κάνει κατά επανάληψη ενέργειες για να επιτύχουμε αυτή την εξαγωγή, τη μαζική εξαγωγή ελληνικού μαρμάρου, κυρίως στην Κίνα και τη Ρωσία. Δεν είχαμε καμία υποστήριξη από κανένα κρατικό παράγοντα, από κανένα σχήμα και πράγματι το θέμα δεν ξέρω πόσο θα προχωρήσει και κατά πόσο θα το διαχειρίζονται Έλληνες ή θα το διαχειρίζονται Ιταλοί, γιατί να πούμε εδώ ότι το ελληνικό μάρμαρο το εμπορεύονται οι Ιταλοί έμποροι βάζοντας στο ελληνικό μάρμαρο τίτλους Ιταλικούς, δηλαδή λευκό μάρμαρο Σικελίας και το μάρμαρο είναι από την Ξάνθη. Ναι. Ή κίτρινο μάρμαρο Παλέρμο και είναι από το Δομοκό. Επειδή όμως όσο και να σας φανεί περίεργο, δεν απαντήσατε στο αρχικό μου ερώτημα τι έκανε τον Γιώργο τον Πάλμο να ασχοληθεί με όλα αυτά τα ουσιαστικά αποτελούντα ένα απόστημα. Γιατί περί απόστηματος μιλάμε απόψε. Τι έκανε λοιπόν τον Γιώργο τον Πάλμο να μας πει ότι εδώ και ένα χρόνο προσπαθεί να συγκεντρώσει στοιχεία και τα συγκέντρωσε για να αποδείξει ότι η πτώχευση είναι μια μεθοδευμένη, μια καλκευμένη ιστορία και ότι ο απότερος στόχος αυτών που τη σκέφτηκαν είναι ο αφανισμός της Ελλάδας. Τι σας έκανε? Όχι ακριβώς, η πλήρης θα λέγαμε εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της Ελλάδος από άλλους. Άμα υπάρχουν ξένοι, κύριε Πάλμο, που μεθαύριο θα έρχονται και θα έχουν λόγο για τα πάντα. Βέβαια, είναι προφανές ότι, έχουν χτυπηθεί ορισμένες αξίες, όπως είναι η αξία της οικογένειας, όπως είναι η αξία της πατρίδας κτλ. Και για να το πούμε αυτό, να πούμε ότι πρόσφατα τα μεγάλα κανάλια έχουν βγάλει μια νέα μελέτη. Κάποιον λέει, τους χαρακτηρίζουν ως ειδικούς επιστήμονες και λένε ότι η νέα μορφή οικογένειας, προσέξτε, η νέα μορφή οικογένειας λέει είναι αυτό που συμβαίνει και στην Αμερική, δηλαδή ότι δύο άντρες ομοφιλόφιλοι που ζουν μαζί θα υιοθετούν ένα παιδί, αυτό συμβαίνει σε 270.000 παιδιά στην Αμερική. Είτε με παρένθεση 270.000. 270.000 παιδιά στην Αμερική είναι παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες ομοφιλοφίλων. Ναι. Λοιπόν, και η νέα μορφή οικογένειας δεν μιλάνε αν είναι ένα πρόβλημα αυτό για την κοινωνία ή αν έχει κάτι το ψεγάδι. Λένε
είναι μια επιτυχής νέα μορφή οικογένεια.